δεν καλύτερο τερματισμό. Δεν μπορεί να είναι στο Τζόρνταν. Αυτό το γκολ που έβγαλε ο Ατρόμητος σήμερα. Αυτό το παλαδόρικο το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Θα είναι από τα καλύτερα του πρωταθλήματος. Έχει ο ΠΑΟΚ παίκτες με τεχνική κατάρτιση να βγάλουν τέτοιο γκολ. Αν έμπαινε το δοκάρι, έχει ο Πάτσα, θα σου λέγα εγώ πέρα. Έχει ο Πάτσα να εκμαλώσει. Δεν μπορεί να καταλάβει. Τι να καταλάβει. Μιλάμε για ένα 2-1-3. Ένα σου πια. Άρα τι στείλει. Να σου πω κάτι τελευταίο και να κλείσω. Του λέτε όλοι ότι δεν είναι καλός και αυτό ακόμα επιμένει. Αυτό με τρελαίνει. Και τι έγινε ρε φίλε άμα μου λένε όλοι δηλαδή. Και τι έγινε άμα μου λένε όλοι δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Άμα στην τούπα φάει κάνα λεπτό ρε φίλε. Τι είναι αυτή δηλαδή. Πάπες είναι εδώ. Δεν θα σου πω λίγο ρε. Τι να μου πεις. Όταν το μαγαζί τον έβριζε. Εκεί το άχαστο άμα το έβαζε Ουσέρο. Και το έκανε 2-1, να σου έλεγα τι θα έλεγες τώρα εσύ επαλτό. Βρε δύο χρόνια όλοι τον Τζιόλι βρίζουν, αλλά εγώ βλέπω είναι ο καλύτερος ο Τζιόλις. Τι να με πείτε τώρα, εσείς. Σήμερα ξαναλέω, ο Ατρόμητος έβγαλε ένα γκολ με 1-3. 1-2-3. Μπαλαδόρικο γκολ. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν παίκτες με τεχνική κατάρτιση να βγάλουν τέτοιο γκολ. Καλή ερώτηση. Αυτό ρωτά. Σωστό. Τι λέω, να. Μ' αρέσει, να, αυτό είναι παλαδόρυφο. Δεν σωστό. Έχουν. Ναι, μην ξεχνάς. Δεν έχουν, δεν ξεχνάω τίποτα, δεν έχουν. Και ο ΠΑΟΚ έβγαλε τέτοιο γκολ, αλλά το έκανε στην Πρόντμπι, ας πούμε. Πότε. Εκεί το χωριό τώρα, δεν μιλάμε για Πρόντμπι. Για ποιο επίπεδο. Εντάξει. Έλα, πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, εξής από Θεσσαλονίκη είμαι. Νάτος. Α, εξής. Ναι, ναι. Είχαμε και εμείς ένα εξής, αλλά μόλις έβαγε δύο και ήταν να φάει 8 από τον ΠΑΟΚ, δεν ήρθε σήμερα. Θέλω να πω γι' αυτό, γιατί βγήκα γι' αυτό, γιατί έκουσα πολλά για το παιχνίδι της Τετάρτης. Από ειδικά από τον φίλο τον Τζόρνταν. Έλα, πες μου, φίλε. Πιστεύω πως δίκαια χάσαμε 4-1, 2-1, αλλά έπρεπε να πάμε άλλα 2, να βγει 4-1 το μάτι. Α, γι' αυτό σου βάλετε το 4-1. Αλλά στο 1-1 όμως έπρεπε να μας δώσει πέναλτι. Το οποίο θα καθόριζε πολύ την εξέλιξη. Θα περνούσες με 2-1. Να σου πω κάτι ρε φίλε, άμα το πας αυτό το κομμάτι τώρα, θα έπρεπε και η ΑΕΚ να αποβληθούν δύο παίκτες από την ΑΕΚ. Δηλαδή. Είναι πιο πάω. Θα έπρεπε τον Μπέλγα εκείνο που έκανε την προβολή, ποιο ήταν εκείνο να πούμε. Θα έπρεπε να πάρει την κόκκινη πιο νωρίς και ξέρω εγώ άμα το πάμε στο. Γιατί, όχι, γιατί είπε ότι δεν ήταν πέναλτι εσύ που σε άκουσα το. Όχι, όχι, είναι πέναλτι. Ακούσα εξή. Ναι, ναι. Είναι πιο πάνω ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ένα κλικ ναι. Από την ΑΕΚ. Όπως και να έχει, μην το κολλάσει ένα κλικ. Πιστεύω πως, ένα κλικ είναι. Τρεις θα γίνουν πιο πάνω. Άμα δούμε του παίκτε που είπε ότι δεν είναι για πεντάδα η ΑΕΚ, άμα δούμε του παίκτε, πιστεύω σαν σύνολο δεν αγωνιστικά, άκου τώρα αγόρι μου. Άμα εξαιρέσει το center for, ναι. Έχω καλύτερο τερματοφύλακα. Μπορείς να κερδίσεις τώρα τον Ατρόμητο εσύ σήμερα, αυτή την ομάδα. Ναι, μπορείς. Άμα είχα ένα center for class. Άμα είχες ένα center for. Είναι μόνο το είδες λοιπόν δεν μπορείς. Ξεκίνησε λίγο έτσι. Πάνε τις γκολκίπερες καλύτερο. Όχι έτσι. Όπως είσαι τώρα μπορεί να κερδίσει η Τρίπολη. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Ρε, άσε να κάνω λίγο σύγκριση να ακούσει την Ελλάδα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έτσι έρχεσαι με το κεφάλι πρισμένο σαν μουσχάρι να πούμε. Φίλε, φίλε! Μουσχαράκι με μελιτζάνι, σαν γερευτό. Μαζεύει μετά. Ατσί, συνέχισε λιγάκι. Γκολκίπερ, καλύτερα έχει. Συνέχισε τι άλλε θέσει λιγάκι. Πώ μα έλεγε να πούμε. Λέγε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν υστερώ πολλά από τον μπακ. Αν πάρω ένα δεξί center back. Ένα δεξί center back καλό. Άμα ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτά τώρα που έχει. Πιστεύω μπορώ να περάσω τον ΠΑΟΚ 5 βαθμούς και εμένα άμα πατήσει καλά ο Μπερμπάτοφ και έρθουν και οι άλλες συμμεταγραφές δεν παίζουν με τίποτα. Λοιπόν, πολλά λόγια τέτοια. Αλλά πιστεύω δεν διαφέρω από τον ΠΑΟΚ. Ο μέσος εξής, ο απαιτητικός, πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 19. Είσαι κουράδα, μικρός. Εννοώ ηλικιακά. Εμείς είμαστε κολόγεροι. Άκουμε λίγο. Αν πάει ένας εξής 40-45 στην ηλικία μας, ξέρεις τι θα πει. Ξενέρωσαν ρε. Μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ξενέρωσαν ρε. Ξενέρωσαν ρε. Γιατί ξενέρωσαν ρε. Γιατί σου λέει Ελλάδα ρε κουφάλα Μελισσανή. Ναι, και εγώ το είπα. Γάμα εθνική, ωραία φύτα εθνική, με μηδέν χρέη, οικονόμησες, τα έβγαλες, μπράβο, μεγάλος κτλ. Έρχεσαι αλφα εθνική. Δηλαδή αυτή με το Σαββίδι μάγκεψάνε. Έρχεσαι αλφα μάγκεψάνε. Έρχεσαι αλφα εθνική. Έρχεται. Τι έγινε, μα κατά χρέη τα πλήρωσε. Μα τι έγινε, κουβέντα κάνω. Έρχεται λοιπόν αλφα εθνική. Και έχει τον Ολυμπιακό αυτό τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό κτλ. Και λέω στον Αεξή τι στόχο έχεις. Και λέω Αεξής την Αγία Σοφιά.
Άντε ρε φίλε, ποια Άγια Σοφιά. Τώρα το λένε αυτό. Ποια Άγια Σοφιά. Δηλαδή θα μασίσεις όπως μασάγανε αυτά τα βόγια οι παοξίδες. Τώρα το λένε με αυτό. Με το κύμα. Ρε Γιάννη, τι λέγανε, ξέχασες. Ποιον πάω, λέει, την ΑΕΚ φοβάμαι. Άκουμε. Ποια ΑΕΚ να φοβηθεί τώρα. Και έρχεται τώρα ο ΑΕΚΤΣΙΣ. Άκουρε ο 45χρονος ΑΕΚΤΣΙΣ και λέει. Μελισανίδη με δουλεύεις. Μου πήρε σεντερφόρ το τσιμπούρ που δεν υπάρχει, τελειωμένος. Για πέταμα είναι για τα σκουπίδια. Και ο Αραβίδης, ο οποίος είναι ένα φιλότιμο παιδί. Εξτρεμοενιαράκι. Αυτό θα μου κάνει για να παίζει. Δεν μου λες. Στάσου. Δηλαδή, αν πάει ο Αραβίδης στα Γιάννενα, θα τον βάλουν στη θέση του Μανιά. Τι έγινε. Εγώ είπα μέχρι 10 γκολ. Αν έρθει ο Αραβίδης στον ΠΑΟ, θα το βάλουν στη θέση του Ροντρίγκες, στη θέση του Κλάους ή στη θέση του Μπερμπάντοφ. Ή στη θέση του Μακ. Α πω ότι σε τρεβόν έχει. Με λίγα λόγια δεν τον περνά στον ΠΑΟ. Εγώ δεν τον περνάω στον ΠΑΟ. Έχει τον Γιώχανσον εσύ και ο άλλο έχει τον Τζιόλι. Αργό και ο ένα ποιοτικό, αργό και ο άλλο ποιοτικό. Έχει το Σιμόνες και εσύ έχει τον Γκάτσε. Μαλώσαν οι δυο του, έγινε πέναλτι. Δηλαδή. Θέλω να σε πω ότι Μελισανίδης είσαι. Δεν είσαι, ξέρω εγώ, Αφραγκούζος. Πάρε μου σε τερφόρα, άρα. Έχει το μάντολο με τα σπυριά εκεί πέρα, με την ακμή. Είναι τον έχει δεκάρι. Πήρε 4 δεκάρια. Σε παρακαλώ τώρα, απαιτήσεις να έχετε. Είναι καλός και ναι, το ξέρω ότι ο Μελισανίδης δεν έκανε τίποτα. Δεν είναι 150.000 μόνο ξόδεψε. Και το μάντολο σπίση του Μπάουκ. Μόνο 150.000 ξόδεψε. Στη θέση του Μπέλκα, βέβαια. Ο μάντολος ήταν καλός τώρα. Στη θέση του Μπέλκα, ναι, βέβαια. Σωστά. Ήταν πολύ καλός. Αλλά έχουμε πάρει πολλά δεκάρια. Δεν έχουμε πάρει. Δεν έφερε ξένους. Και στην Τούμπα. Στο ξαναλέω. Και στην Τούμπα έβαλε δεκάρια. Ναι, στις πλευρές. Ναι, και δεν μάρκαραν, δεν τουμπλάραν. Κανένας από τους δύο δεν γύρισε και φάνηκε ο ΠΑΟΚ ότι υπερτερούσε στις πλευρές ενώ είχε τι, αριθμητική μειονεξία. Και είπε ναι, όταν μειονεκτούσε στις πτέρυγες. Λέει άμα έχω Κώστα, ποιος Κώστα, εντάξει γελάμε εδώ πέρα, εντάξει το παιδί, εντάξει. Ποιος? Ο Κώστα, κάτω όπως λέγεται. Το στόχο. Ποιος Κώστα. Εγώ πιστεύω ο Τζανετόπουλος που έχουμε θα γίνει Μανολάς. Έλα, 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 μεγάλος παιχνίδι. Μεγάλος παιχνίδι της Πορτογαλίας, γελάς. Ποιος παιχνίδι. Ο Τζανετόπουλος. Τον ΠΑΟ. Λίγος. Και τους δύο τους πάω. Αλλά λίγο ένα σκολό παιχνίδι στη Βερία έχεις, να ξέρεις. Λίγος. Μ' αρέσουν πάρω, επειδή είναι λίγο βρετανόσχυλα και οι δύο. Λίγος. Άμα δεν το πάρω, χαμηλά, είναι για χαμηλά, και το θέλας, χαμηλά θέλω, λίγος. Θέλω. Χαμηλά λίγος. Τον πέρασε ο Μακ, στα 40 μέτρα του βγαίνει 4-5 μέτρα μπροστά. Λίγος. Τι ώρα παίζει η ΑΕΚ στη Βερία. Ο Κολοβέτσιος ήταν αυτός. Ο Κολοβέτσιος είναι. Κάνει λάθος κίνηση Κολοβέτσιος. Σωστά. Πήρα ένα center back και τον έχει έναν ξένο, τον έχει τέταρτο center back. Όπως ο Δέλλας με τα δύο δεκάρια που δεν του βγήκανε, θα μπορούσε να βάλει το Λαμπρόπουλο τρίτο στόπερ στο 80, να γλιτώσει το. Όχι. Τι όχι. Δεν είναι καθόλου καλός ο Λαμπρόπουλος. Ναι. Α, και ένα τελευταίο, επειδή είμαι και Λίβερπουλ, ακλαμά μην πάρω Κλοπ. Θα έρχεστε όλοι. Μάλιστα, να σα φίλε, το λε και δεν έχω το κουράγιο να γελάσω. Μα ούτε εσύ δεν το πιστεύει που το λε, δεν έχω. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Κάτσε και εσύ έχει τον Λούκα, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω, προτιμώ τον Τζιόλι. Εγώ πιστεύω, άμα πάρω Κλοπ, θα έρθουν και οι μεταγραφές. Αν πάρει Κλοπ, θέλει 280 εκατομμύρια μεταγραφές. Και μετά τι, να πάρεις, πώς το λένε που ξύνουνε το οικοδόμη, το... Γυαλόγραπτο. Το γυαλόγραπτο, το σκληρό, το 100 βαθμούς, ποιο είναι το πολύ, να τρίψεις αυτή τη γλειοδία που σου άφησε ναι. ο χοντρός, ο κοκκινομάγος, ο Ισπανός, η απάτη. Αλλά και η ομάδα, εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Με blind center back παίζεις και εσύ, εντάξει, αλλά είναι το θέμα άμα είχα λίγο... Ρε, άσε με εμένα. Έχω μια άβρα εγώ. Σε μένα έρχεται ο Jones και γίνεται παίκτης. Σε σένα ο Jones θα ήταν, εγώ μπορώ, φέτος, αν ήμουν ο αδερφός του Klein, θα του έλεγα, πού πας, ρε αγόρι μου, πού πας. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Επόμενο.